Ελλάδα Sports 94,3. Ήρθε η ώρα να πάμε να ακούσουμε τα τελευταία νέα από τον Παναθηναϊκό. On demand μπορείτε να ακούσετε όλες τις εκπομπές. Μετά το τέλος εκπομπής στο site του σταθμού υπάρχει αριστερά και κάνετε ως ένα κλικ, μπαίνετε μέσα και ακούτε την εκπομπή και φυσικά ό,τι ρεπορτάζ θέλετε εσείς να ακούσετε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού με τον Λάμπρο Καραγκάνη. Ελλάδα Sports 94,3. Θα ήταν απίστευτο, ας πούμε, να κάνεις ρεπορτάζ Ολυμπιακού, Λάμπρο, έτσι δεν είναι? Καλησπέρα. Δεν με λυπάσαι καθόλου. Δεν με λυπάσαι. Εντάξει, καθόλου. Γλώσσεψα την πέρδα μου. Τι να κάνω, ρε φίλε. Δεν με λυπάσαι καθόλου. Τραβάμε που τραβάμε αυτά. Εντάξει, ήταν ένα μικρό λάθος. Τέλος πάντων. Πώς είσαι, όλα καλά? Καλά, Σάκη μου, εσύ πώς είσαι? Εντάξει, εδώ διαβάζω. 1-0 η Μπότεφ. 1-0 η Μπόκα, μάλιστα. Η Μπότεφ με τη Μάριμπορ. Άκουσα η Μπόκα. Λέω, ναι, ναι, όχι, όχι. 1-0 η Μπότεφ στο 9 απέναντι στη Μάριμπορ. Μας ενδιαφέρει το ζευγάρι αυτό και τώρα μόλις κλείσουμε τη συνομιλία θα βάλω να τις δω τις ομάδες για να έχουμε μια εικόνα για το τι έχει να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στις 25 Ιουλίου στο πρώτο παιχνίδι και την 1η Αυγούστου φυσικά. Μάλιστα. Είναι το που βρισκόμαστε στο 12ο λεπτό. Από ναι, τώρα, σε 9 η ώρα. Μπότεφ, Μάριμπορ, 1-0. Να έχεις δίκιο. Ναι. Είναι σε εξέλιξη τα προκριματικά, είναι και άλλες ομάδες, θα τα πούμε αργότερα. Ναι, ναι, έχει και Europa και Conference. Και Conference, ναι. Έχει full βραδιά σήμερα. Πολύ πράγμα. Εν τω μεταξύ, για να πεις όλες αυτές τις ομάδες, μιλάμε. Με το στοίχημα και όλα αυτά, τις έχω μάθει και τις λέω. Ροδάνι Πάγλο. Μάλιστα. Να σου πω, από πού θα ξεκινήσουμε, από τα αγωνιστικά και να πάμε στα ονόματα που... Γιατί... Να αρχίσουμε καλύτερα από το θέμα του Φώτη, γιατί ιεραρχικά το Φώτη ο Ανίδη Σάκη μου, γιατί είναι το κορυφαίο στην επικαιρότητα. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά σήμερα για δεύτερη φορά την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο γνωστοποίησε ότι απέρριψε πρόταση από δεύτερη ομάδα για τον Φώτη ο Ανίδη. Η πρώτη απόρριψη ήταν στην πρόταση της Ipswich, 25 εκατομμύρια ευρώ. Η δεύτερη σήμερα από την Μπολόνια, έτσι, 25 εκατομμύρια. Νομίζω ότι αυτό είναι και ένα δείγμα για το ότι η Sporting, η οποία δεν είναι διατεθειμένη να φτάσει σε αυτά τα χρήματα, και ας έχει στείλει άνθρωπο εδώ, όπως γράφουν οι Πορτογάλοι, δεν έχει κάνει κάποιες ενδεχομένως διαφορετικές κινήσεις, διαφορετικές πράξεις στην διαπραγμάτευση. Φαίνεται ότι αν δεν φτάσει αυτό το ποσό, ή αν δεν ξεπεράσει αυτό το ποσό, δεν μπορεί να έχει τύχει παρά το ότι οι Πορτογάλοι μετά την ενθέρμανση του ενδιαφέροντος για τον Ιωάννη για δεύτερη σερή μέρα συνεχίζουν και τον σχετίζουν με την πορτογαλική ομάδα. Δεύτερη λοιπόν απόρριψη από τον Παναθηναϊκό επισήμως. Είναι παραπάνω οι απορρίψεις και σε μικρότερα ποσά αλλά και σε άλλες προτάσεις, επίσημες και ανεπίσημες. Ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον μέχρι στιγμή κρατάει μια στάση αυτή που είχε επικοινωνήσει εδώ και αρκετό καιρό, ότι τον θέλει τον Ιωαννίδη, ότι δεν έχει τη διάθεση να πουλήσει τον Ιωαννίδη, ότι ο Ιωαννίδης θέλει να μείνει, γιατί και αυτό καταλαβαίνουμε με τα μέχρι τώρα δεδομένα, γιατί να ξέρεις ότι τα 25 εκατομμύρια της Μπολόνια, που είναι ένα πιο ελκυστικό πακέτο για τον Έλληνα striker, αν ο Φώτης έλεγε ναι, θέλω να το ρισκάρω ρε παιδί μου, ή να κάνω δοκιμασία ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα, τα λεφτά είναι καλά κτλ. Ο Παναθηναϊκός εκεί θα είχε πολύ μικρότερη ευελιξία κινήσεων. Οπότε από αυτήν την απόρριψη, αν πρέπει να πάμε ένα βήμα παρακάτω, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ, ο Παναθηναϊκός και δεν έχει τη διάθεση να πουλήσει τον Φώτη Ιωαννίδη, και ο Ιωαννίδης φαίνεται ότι βλέπει με τα τώρα δεδομένα, ξαναλέω, τη θέση του και την επόμενη χρονιά στον Παναθηναϊκό. Τώρα, μπορεί το 25 της Μπολόνια να γράψει 3 μπροστά, δηλαδή να γίνει 30. Ναι, αλλάζουν τα δεδομένα τότε. Και στο Φώτη Ιωαννίδη, τα χρήματα να φτάσουν, ας πούμε, τα 2 εκατομμύρια. Εννοώ το μισθό του, καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, ναι. Εκεί μπορεί ο Ιωαννίδης να το θεωρήσει πολύ πιο ελκυστικό και ο Παναθηναϊκός, βέβαια, αν μπει το 3 μπροστά, και γράψει το κοντέρ 30, εκεί η διαπραγμάτευση μέσα στο καλοκαίρι μπορεί να γίνει σε τελείως διαφορετική βάση. Αυτό που πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός τώρα είναι αυτό που έλεγε το ρεπορτάζ ότι θα γίνει, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει. Μετά την ανανέωση με τον Ιωάννη τον Μάιο του 2023, όπου επιμήκυνε το συμβόλαιό του με το σύλλογο μέχρι το 2027, με παραπάνω από διπλασιασμό αποδοχών
τα χρήματα που παίρνει νομίζω είναι παραπάνω από 500.000 σύμφωνα με το ρεπορτάζ, να το κάνει μέχρι το 28 και να βελτιώσει ακόμα περισσότερο, ενδεχομένως να διπλασιάσει και να φτάσει σε επταψήφιο τις αντίστοιχες απολαβές του Φώτιου Άνιδη. Έτσι θα έχει και ο Παναθηναϊκός και ένα καλύτερο διαπραγματευτικό χαρτί, αν θελήσει να το πουλήσει, αλλά και ο ίδιος ο παίκτης θα έχει ένα πολύ καλό, γερό συμβόλαιο και θα έχει επιβραβευτεί για την προσφορά του μέχρι τώρα στην ομάδα. Οπότε είναι κίνηση αυτή, Σάκη, που δεν ξέρω αν θα γίνει άμεσα, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να γίνει για το καλό της ομάδας και του ποδοσφαιριστή να νιώθει πιο καλά και ο ίδιος. Πάντως υπάρχει πολύς χρόνος μέχρι τέλος Αυγούστου, έτσι. Γι' αυτό και λέω ότι τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν και περιγράφω τα δεδομένα πώς έχουν σήμερα 11 Ιουλίου. Να θυμίσω ότι Έλληνας ποδοσφαιριστής πάνω από ο Ρέτσος με 27 εκατομμύρια στη Λεβερκούζεν από τον Ολυμπιακό. Αυτή δεν είναι η μεγαλύτερη Νομίζω πως ναι, δεν υπάρχει. Ναι, δεν νομίζω ο Παναθηναϊκός λοιπόν σήμερα θα μπορούσε να πουλήσει τον Φώτιο Άνιδη στην Πολώνια, σήμερα που μιλάμε, και να έχει πετύχει τη μεγαλύτερη πώληση Έλληνα ποδοσφαιριστή στο ομάδα του εξωτερικού. Δεν το έκανε. Δεν μετράει η γνώμη μου, δεν θα πω αν συμφωνώ ή διαφωνώ αν το έκανε, γιατί θα μετατοπιστεί το ενδιαφέρον, την άποψή μου την έχω πει, ή την έχω αφήσει σε άλλες περιπτώσεις να εννοηθεί. Αλλά ο Παναθηναϊκός τηρεί μια στάση αυτή τη στιγμή, νομίζω αρκετά ξεκάθαρη, και περιμένουμε να δούμε, όπως έλεγα στις αρχές της εβδομάδας στον Ευάγγελο Μίχο, ότι θα έχουμε πολλά επεισόδια ακόμα με τον Ιωάννη. Το ένα ήταν σήμερα. Ένα ακόμα επεισόδιο. Το όχι του Παναθηναϊκού στην Πολώνια. Η Πολώνια η οποία πούλησε το Ζίρκρε, αν δεν κάνω λάθος, στη United. 40-45 πόσο πήγε. Έχει πλέον την οικονομική δυνατότητα να δώσει τα χρήματα αυτά. Δεν είναι η Ίντερ, δεν είναι η Μίλαν, δεν είναι η Juventus οικονομικά. Έτσι. Οπότε από τη στιγμή που θέλει να αντικαταστήσει τον Ζίρκρε, παίζει το Champions League η Πολώνια με τον Ιωαννίδη, δεν αποκλείω να επιστρέψει με καλύτερη πρόταση. Εκεί θα πρέπει να μιλήσουμε για το θέμα αυτό, Σάκη, από την αρχή. Δηλαδή να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός αλλά και ο ίδιος ο παίκτης τα δεδομένα μιας καλύτερης βελτιωμένης πρότασης και προς τις δύο πλευρές, δηλαδή και προς το σύλλογο και προς τον ποδοσφαιριστή. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, ο Ιωάννης έχει ένα ατομικό. Σήμερα δεν υπήρχε άλλο πρόβλημα στην προπόνηση. Έπεσαν οι ρυθμοί γιατί ακολουθεί και φιλικό το ερχόμενο Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Απόστολος Νικολαίδης με την ΑΕΚ Λάρνακα. Που ακόμα δεν ξέρουμε αν θα έχει κόσμο ή όχι. Ναι, έτσι όπως. Ναι, καταλαβαίνω γιατί το λέω, δεν έχουν βγει τα εισιτήρια ακόμα. Αυτό, ναι, ακριβώς. Βέβαια, από τη στιγμή που δεν έχουν βγει ακόμα τα εισιτήρια, ναι, ισχύει αυτό που λες. Δεν ξέρω να πω την αλήθεια, δεν έχω ενημέρωση για το αν θα βγουν εισιτήρια ή αν δεν βγουν, για ποιο λόγο δεν θα βγουν. Θεωρώ αυτονόητο ότι θα πρέπει να βγουν εισιτήρια. Από εκεί και πέρα, αυτονόητο σε αυτή τη ζωή δεν είναι τίποτα. Και ειδικά στην κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό, στην περιδέουσα ατμόσφαιρα που είναι. Εδώ σκέφτομαι σήμερα, όταν έκανα την ανάρτηση για την είδηση, η οποία μεταδόθηκε και από όλα τα ΜΜΕ, δεν είχαμε κάποια παγκόσμια αποκλειστικότητα, ούτε βγήκε κάποιο Ιταλός, ας πούμε, ή Πορτογάλος, ή Βραζιλιάνος δημοσιογράφος να το πει. Είναι ουσιαστικά ενημέρωση από την ίδια την ομάδα. Κάποιοι. Ορισμένοι τέλος πάντων καχύποπτοι λέτε ψέματα, δίνετε σανό, το ένα το άλλο. Όχι. Okay. Δυστυχώς η κατάσταση είναι αυτή ακριβώς στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Έτσι θα πορευτεί η ομάδα, θα τρέχεται με τα αποτελέσματα όπως έχω πει ξανά από το πρώτο παιχνίδι μέχρι το τελευταίο της χρονιάς. Στις νίκες θα μαλακώνει το πράγμα, στις γέλες το πράγμα θα ζορίζει, καμία ομάδα δεν κερδίζει μόνο, όλες χάνουν βαθμούς, όλες χάνουν στόχους. Ο Παναθηναϊκός απλά το κάνει με μεγαλύτερη συχνότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες ελληνικές, μεγάλες ας το πω έτσι, ελληνικές ομάδες αυτό το διάστημα. Τα κύπελα πλέον έχουν υποβαθμιστεί στα μάτια του αρκετών φιλάθλων θα έλεγα. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση, είναι ζωφερή πραγματικότητα, είμαι πολύ απογοητευμένος όταν ας πούμε ο ΠΑΟΚ λέει όχι στη Σάλτσμπουργκ για τον Κωνσταντέλια στα 17 εκατομμύρια ευρώ είναι μάγκας. Και όταν ο Παναθηναϊκός λέει όχι στην Μπολόνια στα 25 για τον Ιωαννίδη, λέει ψέματα. Αν δεν καταλαβαίνει ο κόσμος τη διαφορά στην αντιμετώπιση ίδιων καταστάσεων, τότε τι να πω εγώ, η δική μου άποψη περισσεύει. Είμαι πολύ στεναχωρημένος για όλο αυτό που συμβαίνει. Δυστυχώς η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Ελπίζω τουλάχιστον με την Πότε και τη Μάριμπορ να έρθει μια πρόκριση. Ισοφάρισε η Μάριμπορ πριν από λίγο. Ναι, είναι 21ο λεπτό. Ναι, έχει πολύ δρόμο ακόμα.
Η Μάριμπορ που δεν έχει πει ο Ατζούνι Τζαλί ακόμα. Δεν έχει πει στα διοικητικά της. Γιατί υπάρχει ένα conflict, έχει ένα νομικό ζήτημα, κάποιο ζήτημα τέλος πάντων υπάρχει, τα διαδικαστικά, τα γραφειοκρατικά και δεν έχει κάνει μεταγραφές. Και δεν νομίζω ότι το ζευγάρι είναι και το τόσο τόσο μεγάλο φαβορί, σίγουρα είναι το φαβορί, αλλά δεν είναι και το τόσο μεγάλο φαβορί απέναντι στην Πότε. Προηγήθηκε η Πότε, ξεσοφάρισε τώρα μου λες η Μάριμπορ. Ναι, για να δούμε. Να δούμε ποια από τις δύο θα περάσει. Την επόμενη εβδομάδα, πριν το πρώτο παιχνίδι με τους Βούλγαρους ή τους Σλοβαίνους, ο Παναθηναϊκός θα παίξει ένα ακόμα φιλικό, να το πούμε και αυτό, με τη Μακάμπι Νετάνια, να το θυμίσουμε. Θα είναι η Πρόβα Τζενεράλε, 5η 18 Ιουλίου στη Λεωφόρο στις 9. Και στις 22 Ιουλίου θα μάθει αντίπαλο για τον επόμενο γύρο. Δηλαδή, πριν γίνει το πρώτο παιχνίδι με τη Μάριμπορ. Οπότε θα υπάρχει και ένας οδικός χάρτης για το πού καταλήγει όλη αυτή η διαδρομή, τουλάχιστον στον δρόμο για κάποιο state, για κάποιο league state που επωφαλμιά ο Παναθηναϊκός, είτε στο Europa είτε στο conference, αν δεν τα καταφέρει στο Europa. Πάντως, αριστερό μπακ, αριστερό εξτρέμ, ακόμα δεν βλέπουμε φως στο τούνελ. Όχι, όχι, δεν είναι. Όσο αργεί ο Παναθηναϊκός, θεωρώ ότι δεν θα μπορεί να τους έχει, μάλλον να το πω σωστά, ναι. Θα μειώνονται οι πιθανότητες μάλλον για να τους έχει τα προγραμματικά έτσι. Ήδη μειώνονται οι πιθανότητες για τον Ιωαννίδη από τη στιγμή που συνεχίζει με ατομικό. Δηλαδή θα αρχίσουμε να μετράμε αντίστροφα για την επιστροφή του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος είναι πίσω και στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης αυτή τη στιγμή. Βέβαια. Από την πρώτη μέρα που θα προπονηθεί κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα και θα βγάλει προπόνηση όπως ας πούμε έγινε χθες με τους Πάλμερ Μπράουν και Μάγκουνσον. Και σήμερα φυσικά. Από εκεί και πέρα, πράγματι, πες ότι έρχονται αύριο, που είναι δύσκολο. Ή μεθαύριο. Και πάλι είναι δύσκολο. Γιατί ενώ δεν υπάρχει κάτι που να το γνωρίζουμε να είναι στην τελική του ευθεία. Δεν μπορείς να τους βάλεις με μια εβδομάδα προπονήσεων να έχουν σημαίνοντα ρόλο σε αυτά τα παιχνίδια. Άρα ο Παναθηναϊκός είναι υποχρεωμένος να πάει σε αυτά τα δύο μάτς με το υπάρχον ρόστερ, με τους παίκτες που τώρα προπονούνται υπό την καθοδήγηση του Diego Alonso στο Κοροπή. Πάντως γι' αυτό, για να τα λέμε όλα και να είμαστε απολύτως ακριβείς, γιατί καλό είναι ορισμένα πράγματα να τα υπενθυμίζουμε, γιατί ο κόσμος ξεχνάει και δεν είναι υποχρεωμένος να θυμάται. Εμείς είμαστε επιφορτισμένοι να τονίζουμε ορισμένα πράγματα για τη σωστή ενημέρωση των φιλάθλων. Όποιος δει ξανά τη συνέντευξη τύπου, την παρουσίαση του Γιάννη Παπαδημητρίου, του τεχνικού διευθυντή και του Diego Alonso, αυτό θα έπρεπε να το περιμένει. Εγώ το είχα ρωτήσει τότε. Δηλαδή στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός θα πάει με αυτό το ρόστερ και κάποιες βελτιωτικές κινήσεις και μετά τον Αύγουστο θα υπάρξει μια διαφοροποίηση στο ρόστερ, και η απάντηση ήταν ναι. Γιατί το photo finish των μεταγραφών τότε, είπε ο κύριος Αλόνσο, είναι 31 Αυγούστου. 11 Σεπτεμβρίου είναι. Αλλά αν περιμένει ο Παναθηναϊκός να κάνει τις κινήσεις του στις 11 Σεπτεμβρίου ή στις 30 Σεπτεμβρίου με τους ελεύθερους, τότε θα έξαμε και γλύσεις. Σασάκι, δεν μπορεί να επικοινωνηθεί αυτό και δεν είναι και για την ομάδα το ιδανικό, υπό την έννοια ότι διακυβεύονται στόχοι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ακριβώς. Η Ευρώπη ακριβώς. Είναι μεγάλο στόχος για τον Παναθηναϊκό. Είναι πάρα πολύ μεγάλο στόχος. Χθες ή προχθές η UEFA έβγαλε από το 1955 τις πιο επιτυχημένες ομάδες όλων των εποχών από όλες τις χώρες. Ο Ολυμπιακός είναι μετά και την κατάκτηση του conference 25ος, ο Παναθηναϊκός είναι 42ος από τις ελληνικές ομάδες, 66ος είναι ο ΠΑΟΚ και 70ος η ΑΕΚ. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός μετά από τόση κακουχία, 14 χρόνια, 15 χρόνια, μετά από ευρωπαϊκό αποκλεισμό που δεν έπαιζε Ευρώπη, από τον Ολυμπιακό απέχει 17 θέσεις που ο Ολυμπιακός έχει πάρει τίτλο. Και είναι πόσο μπροστά από ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Μιλάμε τώρα από τα 55 η βαθμολογία αυτή και δεν την έβγαλε ο Καραγκάνης, την έβγαλε η UEFA. Έτσι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η ομάδα αυτή πρέπει να επιστρέψει στις ευρωπαϊκές της πορείες, να διεκδικεί διακρίσεις εκεί. Πρέπει να είναι αυτονόητο. Επομένως διακυβεύονται πολύ σημαντικοί στόχοι. Ο Σπόραρ λέει, καλησπέρα ο Θανάσης, ο Σπόραρ θα υπάρχει στο πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα ή θα είναι μόνο ο Γερεμέγεφ, αν δεν μπορεί ο Φώτης? Κοίταξε να δεις, οι Σλοβαίνοι γυρίζουν στις 15, Δευτέρα, το Σπόραρ, ο Βέρμπιτς και ο Τσέριν, θα έχουν 10 μέρες προπόνησεων, νομίζω θα είναι διαθέσιμοι, αλλά από τη στιγμή που ο Γερεμέγεφ είναι από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Έχει τον πρώτο λόγο. Έχει τον πρώτο λόγο.
Για το Βοτανικό θα με ρωτήσει πάλι και 29, έτσι. Για να, για να σου πω αυτά από μαύριο πάλι. Μισό λεπτό. Αϊτόρ, διάβασα απογοήτευση στον Αλόντσο. Μήπως θα πάμε και για τρίτο εξτρέμ. Να πάμε λίγο τα μηνύματα και να αφήσουμε στο τέλος το Βοτανικό και θα πάμε μετά τα διαφημίσεις. Να μου δώσω 1,5 λεπτό όμως. Θα σου δώσω, θα σου δώσω. Εντάξει. Για τον Αϊτόρ είπαμε ότι διάβασε ο φίλος. Για τον κόσμο που ακούει δεν προβοκάρω καμία συζήτηση για που δεν άκουσε χθες. Θες μου είχε ρωτήσει για το Βοτανικό. Ναι, δεν προλάβαμε. Και μου λες έχεις 20 δευτερόλεπτα. Τι να πω σε 20 δευτερόλεπτα. Όχι, όχι, όχι. Χθες έπρεπε να κλείσουμε νωρίτερα γιατί υπήρχε ο αγώνας. Έτσι μετά δεν το συζητάμε. Σήμερα θα πάμε και μετά. Δεν έχουμε θέμα. Α, θα πάμε και μετά. Θα πάμε με το γηπεδικό. Αφού το πάμε χθες, δεν θα το αφήσουμε απ' έξω. Απλά είναι και τα μηνύματα των ακροατών να τα πάμε να τα τρέξουμε όσο μπορούμε. Ο Αϊτόρ διάβασε απογοήτευση, λέει, τον Αλόνσο Θανάση. Μήπως πάμε και για το τρίτο εξτρέμ. Ναι, γράφτηκε αυτό, αλλά δεν το ξέρω. Νόμιζα ότι λόγω της κοινής γλώσσας και από τη στιγμή που έφυγε η πέτρα του σκανδάλου για τον Αϊτόρ ο προηγούμενος προπονητής ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα, εγώ περιμένω να δω φέτος έναν Αϊτόρ να πετάει. Αυτό. Για να δούμε. Κάθε τι άλλο θα είναι αποτυχία. Καλησπέρα στο Γιώργο που λέει ότι για να πούμε ο σύλλογος ζει τις πιο τροπιαστικές στιγμές τα τελευταία 14 χρόνια. Φοβούνται να ανοίξουν, λέει, το γήπεδο σε οπαδούς σε φιλικό μάτς. Τι να πω, λέει. Καλησπέρα και έχουν ξαναγίνει αυτά. Για τον Γιωβάνοβιτς. Ακριβώς. Καλησπέρα στο φιλικό στην Καλυφαία με τη Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ. Ναι. Συμφωνώ. Με τον λάθος του Σάρλια. Έτσι. Ακριβώς. Όχι, για να μην νομίζουν οι φίλοι ότι είναι από παρθενογένεση όλο αυτό. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν φοβούνται να τα ανοίξουν, δεν διοθετώ. Θα δούμε τι θα γίνει και θα μάθουμε τον λόγο. Αν δεν ανοίξουν το κήπεδο για τον κόσμο, θα το μάθουμε το γιατί και θα το πούμε. Εννοείται. Πολύ σωστά. Ο Παναγιώτης, ο φίλος, λέει: καλησπέρα σε όλη την παρέα. Παναγιώτης, ο Γκαραγκανικός. Καλή εκπομπή. Συγγνώμη, Λάβρο, για την απουσία μου. Δύσκολο το επάγγελμα του ναυτικού. Το δικό σου πάντως θέλει γερό στο μάχη. Δεν δουλεύουν ούτε τα ρολόγια στην ΠΑΕ. Υγεία σε όλους. Από τα πιο δύσκολα επαγγέλματα. Έβλεπα προχθές ένα βίντεο που το έχει ανεβάσει ναυτικός ξένος από πλοίο στη Βόρεια Θάλασσα. Ξέρεις τι αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αυτοί. Όχι απλά είναι παλικάρια, είναι απίστευτα πράγματα. Κύματα τώρα, 15 μέτρα κύματα. Δηλαδή έμπαινε μέσα στο καράβι. Τρόμαξα. Έχω συγγενή. Καλά, Παναγιώτη, τον ευχαριστώ πολύ. Έχω συγγενή που είναι καπετάνιος, οπότε το γνωρίζω το αντικείμενο. Τα ξέρεις. Λοιπόν, καλησπέρα στον Αγέτη στη Λευκάδα. Ο Παβών υπάρχει, λέει. Α, μπράβο. Λοιπόν, υπάρχει ένα δημοσίευμα από τη Βραζιλία, σύμφωνα με το οποίο ο Παναθηναϊκός έχει στείλει άνθρωπο εκεί. Όταν λέει έχει στείλει, θεωρώ δύσκολο να είναι κάποιος από εδώ, προφανώς με κάποιους ατζέντιδες οι οποίοι θα είναι φορτισμένοι για... Λαμπρό, θα μου κάνεις τη χάρη να το πάμε μετά τις διαφημίσεις και αυτό, γιατί ξέρεις είναι προγραμματισμένο, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι άκοψο, αλλά ξέρεις... Προέχει η ροή του προγράμματος. Ακριβώς, να πάμε για τον Παβό να το πούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις και για το γηπεδικό και να κλείσουμε. Σε ευχαριστώ. Θα περιμένω. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε να ολοκληρώσουμε με τον Λαμπρό. Ελλάδα Sports 94,3. Ελλάδα Sports 94,3, το αθλητικό ραδιόφωνο λοιπόν που σας αλλάζει συνήθειες. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με τον Λάμπρο Καραγκάνη, ο οποίος είχε την υπομονή να περιμένει στη γραμμή. Λάμπρο. Ναι, Σάκη, λοιπόν. Πάμε με τον Παβό, να το πάρεις από την αρχή. Ναι, να πάρουμε από την αρχή το θέμα Παβών. Υπάρχει ένα δημοσίευμα σήμερα από το RTI Sport, το βραζιλιάνικο, που αναφέρει ότι έχει εξουσιοδοτήσει ο Παναθηναϊκός δύο ατζέντιδες. Όχι ότι έχει στείλει άνθρωπο, έχει εξουσιοδοτήσει δύο ατζέντιδες να διαπραγματευτούν με την Γκρέμιο για την μεταγραφή του Παβών στον Παναθηναϊκό, του Κριστιαν Παβών, από την Γκρέμιο. Η Γκρέμιο, λέει, τον χρησιμοποιεί κανονικά ο προπονητής, δεν έχει πρόβλημα όμως να τον πουλήσει, αυτό μπορεί να γίνει μέσα στο καλοκαίρι. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι θέλει τον παίκτη και σύμφωνα μάλιστα με το δημοσίευμα αυτό, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με το δημοσίευμα αυτό, έχει συμφωνήσει με τον παίκτη και απομένει το OK της Γκρέμιο. Από εδώ δεν προκύπτει όμως κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να περιμένουμε. Δηλαδή, εγώ απλά μεταφέρω τι γράψανε, τι είπαν οι Βραζιλιάνοι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχει κινητικότητα και στο κομμάτι του, στην υπόθεση του Σπόρα, του άντρα Σπόρα. Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις του Ιβάν Κμότρικ, του αθλητικού διευθυντή της Σλόβαν Μπρατισλάβας, που ουσιαστικά επισημοποίησε αυτό που έχουμε πει τόσες μέρες, ότι η Σλόβαν θέλει τον Σπόραρ πίσω. Όμως, τα οικονομικά δεδομένα δεν είναι υπέρ της. Και όχι τόσο για τις απαιτήσεις του Παναθηναϊκού, που πες ότι εκεί βρίσκεται μια χρυσή τομή, για το συμβόλαιο του παίκτη, ο οποίος για δύο ακόμα χρόνια είναι να πάρει 2,6 στον Παναθηναϊκό. Για δύο χρόνια. Να πάρει αυτά τα λεφτά στη Σλόβαν, το θεωρώ αδύνατον. Απλά μπορεί να πάρει αυτά τα λεφτά αν υπογράψει, ας πούμε, για τα επόμενα 4 χρόνια στη Σλόβαν.
την ομάδα που έχει περάσει και τα καλύτερα ποδοσφαιρικά του χρόνια μέχρι τώρα στην Πρατισλάβα. Οπότε και αυτή είναι μια υπόθεση που θα πρέπει να παρακολουθήσουμε το επόμενο διάστημα. Ωραία. Πριν πάμε στο γηπεδικό, να διαβάσω ένα μήνυμα από τον Δημήτρη, που καταλήγει και αυτό στο γηπεδικό, να σου δώσω πάσα. Και να ολοκληρώσουμε με αυτό. Καλησπέρα σας, λέει. Λάμπρο, τελικά το συλλαλητήριο δεν πρέπει να έκανε καλό στο θέμα του Παναθηναϊκού. Αντί να πεισμώσει να κάνει μια ανταγωνιστική ομάδα ώστε να μπει στους ομίλους του UEFA, κάναμε μια τρύπα στο νερό. Ακούμε όχι από εσάς ότι θα ξαναγίνει επαναξιολόγηση σε παίκτες. Αϊτόρ, Σέγκεφελτ, Κλέι, Χέισλερ, Βιλένα. Και τυφλός να είσαι, καταλαβαίνει κάποια πράγματα. Όπως ο κύριος Αλαφούζος δεν θέλει το καλό της ομάδας. 11 Ιουλίου και ακόμα ακούμε ότι είναι νωρίς. Μα οι άλλες ομάδες έκαναν μεταγραφές. Μα δεν μας νοιάζει τι κάνουν οι άλλες ομάδες. Δεν τα λέω ότι τα λέτε εσείς αυτά, αλλά τα ακούμε. Η μόνη χρονιά που έγιναν αξιόλογες μεταγραφές ήταν το 2009. Τέλος. Ναι, να απολογηθούμε τώρα δηλαδή για αυτά που λένε οι άλλοι. Δεν το καταλαβαίνω. Όχι, όχι, απλά το αναφέρει. Το αναφέρει ο φίλος μας. Και το λέει ότι δεν τα λέμε εμείς. Μισό λεπτάκι. Πώς έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέω για αυτή την επαναξιολόγηση του ρόστερ. Έχω πει στην εκπομπή σου πόσες φορές την άποψή μου για το υπάρχον υλικό. Ακριβώς. Και χθες το είπες. Ακριβώς. Ακόμα και χθες. Ρωτάει εμένα για την Turkish Airlines. Απλά ήταν τελικά φούσκα όπως και ο Ατζούν. Φούσκα, εγώ δεν θα το έλεγα, να σου πω γιατί. Γιατί οι συναντήσεις έγιναν τέσσερις. Μείναμε στο ότι περιμένουν απάντηση Τούρκη από τον κύριο Αλαφούζο, η οποία δεν το ξέρω αν δόθηκε δεν δόθηκε. Αυτό θα το δούμε στην αρχή του πρωταθλήματος, αν θα υπάρχει χορηγία. Δεν νομίζω ότι θα απαντήσει. Μα δεν έγινε τίποτα δημόσια ούτως ή άλλως αυτό. Δεν θα απαντήσει θετικά σε αυτό. Ήταν μια συγκεκριμένη πρόταση. Συζητήθηκε ένα πρίσμα από ό,τι καταλάβαινα από το ρεπορτάζ που μετέφερε σε έναν διαφορετικό Παναθηναϊκό. Ακριβώς. Δηλαδή σε έναν Παναθηναϊκό με άλλο προπονητή, με άλλους παίκτες, με άλλη διάθεση από τη διοίκηση του. Έτσι. Τώρα δεν νομίζω ότι ο Γιάννης Αλαφούζος θα πει σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα για αυτούς που λένε ότι είναι παπατζηλίκια και τα λοιπά, τέλος πάντων δεν θέλω να πω κάτι. Ο καθένας λέει την άποψή του. Έχω κατεβάσει τους τόνους τα τελευταία χρόνια και δεν θέλω να τους ξανανεβάσω. Και κλείνει, αν η ομάδα δεν πουληθεί όταν θα προχωρήσει ο Βοτανικός, δυστυχώς δεν θα αλλάξει τίποτα. Ο κόσμος έχει αειδιάσει, λέει 14, 15, ναι. 16, 17 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα θα είμαστε. Λοιπόν, πάμε. Το καταλαβαίνω αυτό που λέει ο φίλος μας. Όλων μας η πίκρα είναι δεδομένη πάνω στο κομμάτι αυτό. Λοιπόν, για το Βοτανικό, επειδή με ρώτησες χθες. Πρώτον, τα έργα πράσινου, επειδή υπήρξε μία. Και δικαστική διαμάχη ανάμεσα στους αναδόχους, στους μειοψηφικούς αναδόχους κτλ. Μην εξηγώ τώρα και χάνουμε χρόνο, δεν αφορά άμεσα την αρένα. Έχουν πάει στην εταιρεία ΟΔΟΣ, αυτή θα είναι υπεύθυνη, αυτή είναι ανάδοχος εταιρεία. Τώρα, λοιπόν, υπάρχει ένα πρόβλημα, οι άδειες αργά ή γρήγορα μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα εκδοθούν, γιατί δεν υπάρχει κάποιο γραφειοκρατικό θέμα. Η άδεια κατεδάφιση της λεωφόρου, όχι κατεδάφιση της λεωφόρου, το διευκρινίζω πάντα για να μην υπάρχει παρανόηση, όπως και η ανανέωση της οικοδομικής άδειας για την ανέγερση του κηπέδου. Είναι δύο έγγραφα αλληλένδετα, οι δικλείδες ασφαλείας ολοκλήρωσης του, έναρξης και ολοκλήρωσης του έργου. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα το οποίο έχω επισημάνει πάρα πολύ καιρό, ένα ζήτημα το οποίο ουσιαστικά διαλύει την άποψη ορισμένων αντίμαχων του Βοτανικού, της διπλής ανάπλασης του νέου κηπέδου του Παναθηναϊκού, ότι είναι business των τραπεζών. Οι τράπεζες λοιπόν αυτή τη στιγμή, όπως έχω τονίσει όλα τα χρόνια που παρακολουθώ και καλύπτω αυτό το ρεπορτάζ, είναι για άλλη μια φορά ακόμα το πρόβλημα για επελαιώνα, γιατί πρέπει εκεί να καλυφθεί ένα χρηματοδοτικό κενό για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Οι λύσεις, όπως έχω ξαναπεί στην εκπομπή σου, είναι δύο. Δεν θα τις πω. Γιατί? Γιατί είναι ορισμένα πράγματα που πρέπει να γίνουν πρώτα και μετά να τα πούμε και όχι να κουράζουμε το μυαλουδάκι του κόσμου με άχρηστη πληροφορία. Άχρηστη πληροφορία υπό την έννοια πληροφορία εννοώ, χρήσιμη θα είναι, μακάρι να μπορούσα να πω παραπάνω πράγματα, αλλά μετά όλο αυτό θα γινόταν ένα αντικείμενο διαπόμπευσης του έργου, του Βοτανικού ξανά και το ένα και το άλλο και δεν θέλω να είμαι εγώ η αιτία και η αφορμή για κάτι τέτοιο. Εγώ το μοναδικό που θα πω είναι ότι έχει γίνει μια συνάντηση στις 2 Ιουλίου, είμαι πολύ συγκεκριμένος μέχρι και στις ημερομηνίες, στις 2 Ιουλίου, ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να καλυφθεί αυτό το χρηματοδοτικό κενό των 10 εκατομμυρίων. Οι εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή έχουν πάει περίπου στα 25. Η ΑΕΠ Ελαιώνα είναι, σύμφωνα με τη σύμβαση την οποία επικαλείται, είναι υποχρεωμένη βάσει νόμου, βάσει προεδρικού διατάγματος, που δεν αλλάζει, γιατί το είπε ο κύριος Δούκας αυτό. Καλά, ο κύριος Δούκας έχει πει διάφορα τέλος πάντων το τελευταίο διάστημα, αλλά ας ξεμπλέξει πρώτα με το Πασόκ και θα μιλήσουμε και για τον κύριο Δούκα, για αυτά που έχει πει στην ανοιχτή συζήτηση και όλα αυτά. Έχει πει τέρατα. Αλλά τέλος πάντων, εδώ είπε ότι αλλάζει το. Δηλαδή θέλει να προλάβει, είπε στην ανοιχτή συνάντηση με τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού τις ημερομηνίες.
Δηλαδή, πρόσεχε να δει τι λέει τώρα ο Δήμαρχος Αθηναίων, γιατί θα τρελαθώ. Γι' αυτό σου λέω, μην με ρωτάς για πράγματα που με νευριάζουν. Λέει ότι πρέπει να προλάβουμε τις ημερομηνίες, γιατί πρέπει να παρουσιάζουμε πρόοδο του έργου και το χρηματοδοτικό πακέτο είναι μέχρι το 26. Και μετά σε άλλη ερώτηση λέει, ναι, έχετε δίκιο. Έλεγε, καλό πιανε τον κόσμο που ήταν εκεί για το προεδρικό διάταγμα. Αλλάζει, λέει, το προεδρικό διάταγμα, που για να αλλάξει το προεδρικό διάταγμα θέλει 6 χρόνια. Πώς γίνεται να είναι και τα δύο να συμβαδίζουν? Δηλαδή, θες να προλάβεις τις ημερομηνίες και μετά λες, ναι, αλλάζει το προεδρικό διάταγμα. Άλλο αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα έρθει η ώρα. Από εκεί και πέρα, υπάρχει μία ακόμα συνάντηση, η οποία θα γίνει τις επόμενες μέρες ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς. Το θέμα έχει πάει αρκετά ψηλά για να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ένας από τους δύο θα ακολουθηθεί, θέλω να πιστεύω, και θα λυθεί και αυτό. Δεν επηρεάζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε η ποδοσφαιρική αρένα. Η ποδοσφαιρική αρένα είναι τα χρήματα εγκεκριμένα, όπως έχουμε πει. Υπάρχουν έγγραφα δημόσια τα οποία έχουν βγει στη διάβγεια κτλ. Δεν υπάρχει ζήτημα εκεί. Η εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη όμως είναι ένα ακόμα εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσει η Δημοτική Αρχή, ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, που είναι οι δύο κύριοι φορείς του έργου. Αυτά. Γιατί ανέβηκε λάμπρος στα 25, υπάρχει περίπτωση να ανέβει το κόστος και της αρένας, και αν γίνει αυτό, ποιος θα καλύψει το κόστος, λέει ο Θανάσης? Όχι, καταρχήν τα οικοδομικά υλικά, επειδή είχαμε αρχίσει να ασχολούμαστε και με αυτά ως νεόκοποι αρχιτέκτονες, δεν βρίσκονται πλέον σε άνοδο. Οι τιμές τους έχουν επιστρέψει στα επίπεδα του πριν από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Γιατί πρέπει να γίνουν καλύτερα πράγματα και ποιοτικότερα πράγματα, και ο Παναθηναϊκός ζήτησε κάποια παραπάνω πράγματα, γιατί είναι εγκαταστάσεις τις οποίες θα έχει ο Σύλλογος, ο οργανισμός για τα επόμενα 100 χρόνια, και πρέπει να είναι όλα στην εντέλεια. Συν κάποια πραγματάκια τα οποία θα αναλύσουμε εν καιρό, μόλις λυθεί το χρηματοδοτικό, αυτό το gap, το κενό που υπάρχει στη χρηματοδότηση, και θα είναι για καλό πάντως. Δηλαδή δεν είναι... καταρχήν, γιατί ακρίβεινε. Εδώ συγκρίνανε τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού με τα 13 εκατομμύρια με το κλειστό κήπεδο του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη που κάνει 20, και λέγανε, θα μας ρίξουν. Και τώρα που πάει ο Παναθηναϊκός να κάνει κάτι σωστό, να ουσιαστικά να εξασφαλίσει καλές εγκαταστάσεις με καλά υλικά και με παραπάνω τμήματα τακτοποιημένα εκεί, νομίζω για καλό γίνεται. Νομίζω ότι θα καλυφθεί το κενό με έναν από τους δύο δρόμους. Μόλις κλειδώσει, καλά να είμαστε, θα το πούμε. Και κλείνουμε με μια ερώτηση από τον Θανάση. Ο Ουζούνη, αν το λέω σωστά, ο Λαβανός, εξτρέμα απασχολεί? Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι, όχι, αυτή τη στιγμή. Δεν το ξέρω το θέμα, και εγώ το διάβασα, νομίζω, στο σελίδα Sportal το ανέφερε. Δεν ξέρω κάτι εγώ. Δεν γνωρίζω. Ωραία. Ό,τι γνωρίζεις θα μας τα πεις αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σου, Σάκη. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ, Λαύρο. Γεια σε καλά. Λοιπόν, ήταν ο Λαύρος Γκαρακάνης με τα τελευταία νέα από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ελλάδα Sports 94,3.